Στην έκδοση για PSP μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και αυτό θα κάνω. Βασικά δεν θα γυρίσω πίσω. Στην έκδοση για PSP βλέπουμε ότι μπορείς να γυρίσεις πίσω και να μιλήσεις με τον Ρίχτερ. Εδώ πέρα μου αρέσει να πηγαίνω έτσι. Αχ, το έχασα. Εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο του ανάποδου κάστρου, είναι γεμάτο power-ups, αν θυμάμαι καλά. Ναι, να βρεις πολλά power-up. Για να γεμίσεις γρήγορα, γιατί κάπου εδώ, σε αυτό το σημείο, το παιχνίδι κάνει catch-up με σένα. Δηλαδή, τα τέρατα στο ανάποδο κάστρο είναι πολύ πιο δυνατά. Πολύ πιο δυνατά, καλύτερα... Πήρες και τον μπάσταρδο του σπάθη. Αυτό είναι το Cloud. Δεν έχει όμως τα κομματίδια πάνω. Και ένα κοροϊδευτικό. Αυτή εδώ πέρα έχει πολύ ωραίο χρώμα αυτή η κάπα. Βάτε να κάνει. Εντάξει, μια μπλε κάπα είναι. Δεν είναι απλά μπλε, είναι Royal Blue. Κάτσε να αλλάξω, να βάλω τον τράγμα. Δεν είναι καλή. Δεν είναι καμιά καλή κάπα, αλλά εντάξει. Είναι ωραία σε αυτό. Έχει αυτό το μπλε το χρωματάκι. Και το εκρύου, του νεκρύου. Ξαναβάζουμε το highlight και προχωράμε. Πήγαινε σώσε εδώ. Ναι, θα κάνω ένα save. Γιατί βγάλαμε, νικήσαμε το Richter. Το Richter είναι μισερά. Εδώ είχε ένα ενδιαφέρον εχθρό, το Γιώρικ. Αυτός πετάει το κεφάλι. Αυτός πετάει, νομίζω... Παίζει ποδόσφαιρο. Κάτι πετάει αυτός. Μια σπίδα, τι πετάει, δεν θυμάμαι. Ναι, νομίζω και αυτός πετάει Skull Shield, είναι ο τρίτος εχθρός που πετάει Skull Shield. Εδώ και όλα τα resist. Κάτσε να εμφανίσουμε το κάτι. High push. Το είδανε? Ναι. Δούσε Γιώργη. Μ' αρέσει που μένει έκπληκτος όταν του σκότωνα το κεφάλι. Πηδάει. Σε λέει τι έγινε. Μπορείς να πας και εδώ να πάρεις το σπαθί της όρτοντο, νομίζω είναι εδώ. Κάτι δεν έχω πάει εκεί πέρα. Έτσι. Ωραία. Το Sword of Dawn, ναι, δίκιο έχεις. Θέλω να το δείξω οπωσδήποτε αυτό το σπαθί. Ας κάνουμε λίγο. Είναι ένα από τα πιο θεαματικά σπαθιά που έχουμε δει στην Ελλάδα. Είναι πολύ περίεργο. Ενώ δεν λέει τίποτα σαν σπαθί, έχει πολύ ωραίο effect. Και αρκετά δυνατό. Αλλά σου τρώει πολλά μαγικά. Μια αερομπόλα από εδώ. Το Sword of Dawn είναι στον τοίχο που σπάει στο πάνω μέρος. Δηλαδή στο κάτω μέρος, αν είμαστε στο κανονικό κάστρο. Να. Το σπαθί της αυγής. Θα σας δείξω τι κάνει αυτό το σπαθί. Κάνω τώρα. Είναι ένα two-handed sword. Το οποίο έχει κλασικά το ίδιο effect με τα άλλα, απλά έχει κόκκινη λάμψη. Όμως έχει την εξής επίθεση. Εμφανίζει πολεμιστές οι οποίοι επιτίθενται αντί για σένα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να εμφανίσει πολλούς διαφορετικούς, ας πούμε. Καθένα διαφορετικός. Αλλά μπορεί να εμφανίσει που και που και αυτόν τον random στρατό. Αλλά αν πατάς συνεχόμενα μπορεί να κάνει το effect πολλές φορές. Γίνεται, μιλάμε, εμφανίζεις ολόκληρο... Ορδές τεράτων εδώ πέρα που σε βοηθάνε. Τέλος πάντων. Κανείς ο στρατός και εσύ δεν είναι μόνο ο Dracula σου, ο Exodus. Ναι, έχω κι εγώ... Έχω κι εγώ την ομάδα. Έχω κι εγώ Minions. Minions. Αυτό το θυμάμαι που το έλεγε ο Χάρος στο... Στο λέμε το Finisher. Στο λέμε το Finisher, σαν τελική. Τώρα δεν έχω μαγικά για να ανέβω πάνω, πάρε εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα. Γίνει η θρύδα. Thank you.
συνεχίζουμε. Και τώρα που βρισκόμαστε... Τώρα εδώ, θα πας για το Κρυσέκρυμ. Ναι. Η γρηγορότερη διαδρομή είναι μέσα από το ρολόι. Νομίζω το πως το Clock Tower δίνει και ένα από τα 5 relics που θέλει για να ανοίξει το δωμάτιο στον Δράκουλα. Την καρδιά. Ναι, την καρδιά. Γιατί εντάξει είναι και πολύ δύσκολο boss, έτσι. Όχι ότι μέχρι τώρα τα είχαμε δύσκολα, αλλά το συγκεκριμένο είναι... Σε λίγο γίνεται ξεφύλλα το παιχνίδι. Λάθος, η κάτω κλείνω το παιχνίδι. Είτε, η κάτω πόρτα, πρώτη. Δεν θυμάμαι αν τα... Να. Αυτό ήθελα να πάρω. Lightning Mail. Lightning Mail. Είναι... After this mail is lightning fast. Σίτα ξέρω εγώ. Όχι σίτα. Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Κοσμομάι. Μπα, άμα ήταν έτσι δεν λέω. Γιατί Κοσμοτέ είναι sit slow. Lightning Hotmail. Να το. Είναι κλασικός Castlevania αυτός, είναι ο πρώτος αυτός του Rondo Blood, ο πρώτος αρχηγός του Rondo Blood. Κοίτα, τσιτιά, δεν μπορώ να το χτυπήσω. Τώρα το σπαθί για να τελειώνει για μένα τα... Είναι, ξέρεις τι, αυτός ο αρχηγός είναι Faint. Νομίζεις ότι... Α, το δαχτυλίδι ήταν. Τελικά. Ring of Blood. Είναι ένα από τα ζωτικά κομμάτια του Δράκουλα. Κοίτα λίγο αυτό το άγαλμα εκεί πίσω πως δείχνει που πρέπει να σπάσουμε. Σου λέει εδώ. Σπάσε τον τοίχο. Να μην το χαλάσω, αλλά στο επόμενο δωμάτιο έχει και άλλα τέτοια αγάλματα τα οποία δείχνουν σε άλλες κατευθύνσεις. Ναι, αλλά εκείνος ο συγκεκριμένος σου έλεγε που να σπάσεις. Δεν γίνεται. Να το μπουάκα knife. Μπούγιακα. Μήπως διαβάζεις πολύ τα... Εν τω μεταξύ, ξέρεις, μπουάκα knife. Εδώ είναι όπλο, στο Portal of Rome είναι sub-weapon το μπουάκα knife. Είναι... σαν να σε κούλια. Δεν είναι όπλο και εδώ sub-weapon. Δεν είναι αντικείμενο. Εδώ θα πάρουμε το τελευταίο καλύτερο... Το καλύτερο μάλλον ραβδί στο παιχνίδι βασικά. Το καλύτερο blunt weapon. The Last of Each Series. Και μάλιστα θα το βάλω κιόλας γιατί έχει... Πολύ καλή επίθεση για να τη δείξεις. Η απλή του η επίθεση δεν είναι τίποτα. Είναι αυτό εδώ. Δεν κάνει τίποτα. Αλλά η μαγική του επίθεση είναι όλα τα λεφτά. Και είναι η μόνη που αξίζει βασικά. Αυτά εδώ κάνουν και χώμα. Δυναμίτε! Εντάξει τα έχω πάει όλα στη μούρη και μ' αρέσανε. Ομολογώ πως δεν το έχω ξανά γι' αυτό. Αυτή είναι η επίθεση εδώ. Ναι, ποτέ. Σοβαρά μιλάς. Ποτέ δεν ασχολήθηκα να το χρησιμοποιήσω. Νομίζω πλάκα έκανες. Τώρα υπάρχει τα βάλια. Τέλος πάντων. Κάτσε να βάλουμε πάλι κάτω. Συνεχίζουμε. Εγώ πάντοτε νόμιζα ότι άμα ανέβεις εκεί πάνω ναι, θα σε λιώσεις. Τα καρφιά που έχει από πάνω θα σε χτυπήσουν. Και εγώ αυτό νομίζω όταν ήταν εδώ. Να έχει λίγη καρφιά εκεί. Αλλά κάτι πρέπει να γίνεται, νομίζω σε χτυπάει. Όχι, και που το χτυπάει. Θα ξανακατεβαίνει. Ίσως σε χτυπάει με την κουιπάρει στα secret boots. Α, που γίνεσαι πιο ψηλό. Μ' αρέσει, ξέρεις, αυτός ο εχθρός σου πετάει... μπάλα βόμβα, ξέρω, αλλά σου ρίχνει δυναμίτη. Κάνε κάτι εντύ. Γκάλο. Γιατί... Έτσι για να παίζουμε. Όχι, είχα αφήσει ένα τετραγωνάκι του χάρτη που δεν το είχα εμφανίσει. Εντάξει, άστο χάρτη. Καλά, οκ, okay, συνεχίζουμε. Ακάθεκτη. Τι πέταξα, τσεκούρι. Αυτή εδώ... Πόσο τυχερός θα είσαι με το Heaven Sword. Με το... Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να κάτσω να πάρω ένα Heaven Sword. Δύο Heaven Sword. Μπορείς απλά να βγαίνει πολύ λίγο εδώ, δηλαδή να κάνεις βήμα μπροστά. Ναι, αλλά θέλω να το δω και να πέφτει. Εντάξει, έτσι, έτσι, λέω να φταίω εγώ. Ήθελα να σκοτώσω και τον Batman, έτσι. Ένα, να το. Χρειάζεσαι δύο. Χρειάζομαι όμως δύο, γιατί αυτά τα σπαθιά... Αξίζει, αξίζει.
έχουν μια ιδιαίτερη επίθεση όταν είναι δύο. Είναι δύσκολο να πάρεις ένα πρόσωπο να έχεις δύο. Άντε πάμε ομάδα να πω και το δεύτερο. Γερά. Και τώρα που έχουμε δύο, θέλω να δείξω τη μαγική τους επίθεση, γιατί πολλοί κόσμος δεν την ξέρει αυτή την επίθεση. Και η απλή τους επίθεση όμως είναι μοναδική. Η απλή επίθεση αυτό το σπαθιό δεν υπάρχει. Αυτά τα σπαθιά από μόνα τους κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι μοναδικό animation, ας πούμε. Δεν το έχει κανένα άλλο και μπορείς να, μάλιστα να τα πετάς την ώρα που τρέχεις. Και έχουν και πολύ ωραίο animation. Αλλά όταν είναι δύο μαζί και τα πατήσεις ταυτόχρονα, κάνουν μια επίθεση που πολλοί δεν τη γνωρίζουν. Είναι αυτή ακριβώς. Και αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που έμαθα για αυτό το Castlevania, για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, το τελευταίο πράγμα που έμαθα ποτέ μου για αυτό εδώ πέρα ήταν αυτή εδώ η μαγική επίθεση. Βασικά δεν τα λέω σωστά, το τελευταίο πράγμα που έμαθα για αυτό το Castlevania είναι να παίζεις. Α, έσαι ένα πρώτο. Οκ, κακό, αλλά δεν ξέρω να το πω. Πάντα ήξερα να παίζω. Η σιγή που ακολούθησε ήταν τα βλέμματα που πέσανε πάνω στο... τα killing βλέμματα. Τα killing βλέμματα. Η πλάκα, ξέρεις ποια είναι, ότι όταν ήμουν μικρός, νόμιζα ότι αυτοί εδώ οι υπότες, επειδή λέγονται Clocked Night, σήμαιναν υπότες του ρολογιού και όχι με κάπα, υπότες με κάπα. Clock, δηλαδή, όχι Clock. Ναι. Και τώρα φαντάζομαι να έχεις κι άλλο. Πίδα, πίδα. Κάνε την καρδιά σου πέτρα και προχωράνε. Σίγουρα δείτε. Κοίτα να δεις τι θα κάνω εγώ τώρα. You go, man. Δεν θα σκυπάρεις το... Όχι, δεν θα σκυπάρω τίποτα. Για τρέψου λίγο γιατί. Με κάνει... Άνοιξε. Ναι. Ναι, το ένα άνοιξε. Ευχαριστώ πολύ σπαθί. Σώστης. Δεν κάνει τίποτα boss. Μελοχιά. Γίνει ευκαιρία. Όχι, με φωτιά. Με φωτιά, ρε. Δώσ' τους φωτιά για την Ελλάδα! Εσύ, multitasking. Να το. Ωραία, πάντα δύσκολα, πάμε στα... στα πιο εύκολα. Καλύτερα για το τι. Το κακό είναι ότι τόσες φορές που με χτυπήσανε, ούτε μια φορά δεν με κάνανε γκάργκολι. Ναι, ναι, παιδιά, πρέπει. Κάντε κανένα σόλθι. Δεν με βγαίνει και το σόλθι. Πάρε ένα φαγή. Κάτσε ρε τώρα, μην με έκανε. Ιδού το ψέμα. Κάνε ένα τάρμα. Α, ναι, δίκιο είσαι. Δεν βγαίνει. Δεν έχουν αίμα. Πώς δεν έχουν αίμα. Έχουν. Πώς, αφού έχουν αίμα. Δεν έχουν αίμα. Έχουν, αλλά δεν πέφτει πάνω μου, ξέρω για κάποιο λόγο. Σπαστικό, άιντε. Νομίζω ότι άρχισα να ανεβιάζω. Γιατί δεν ανέβει στο ρολόι. Πιστεύω.